Σε ανακοίνωσή του προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, καθώς την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με την παρουσίαση του ψηφοδελτίου σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει ο κύριος Χατζηθεοδόρου, τα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο αλλά και το κλίμα που επικρατεί είναι θετικό με τον προεκλογικό αγώνα αλλά και τις εξορμήσεις του κόμματος να έχουν ήδη αρχίσει. Την 5η λοιπόν θα γίνει η κεντρική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης με την επίσκεψη του Ευκλήδη του Τσακαλώτου. Θα γίνει μια ομιλία στο Ελισσό στις 7.30 ώρα το απόγευμα της 5ης. Και εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα και να ακούσουμε τη θεμασία πρώην Υπουργός Οικονομικών, αλλά και να ρωτήσουμε και να λύσουμε δικές μας απορίες. Θα είναι δηλαδή μια ανοιχτή εκδήλωση και με ανοιχτή συζήτηση. Την επόμενη μέρα θα γίνει μια επίσκεψη στην αγορά και το μεσημέρι θα αναχωρήσει για την Αλεξανδρούπολη. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για το προεκλογικό πρόγραμμα και για τι εξορμήσεις γίνονται γενικά από το κόμμα σας. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εξορμήσεων και της εκλογής περίοδου από την Δευτέρα επίσημα και για μας. Ήδη έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλο τον νομό, σε όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη 3 ανοιχτές οργανώσεις στους Τοξότης, στη Γεννησέα και στο Σέλερο. Το κεντρικό μας περίπτερο που είναι στην πλατεία και ήδη λειτουργεί πρωί και απόγευμα. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά και βέβαια βγαίνουμε και συζητάμε και με τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρουμε καλά, το έχουμε ξανακάνει πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζουμε ότι και αυτό θα πάει και θα εξελιχθεί καλά, όπως και τις επόμενες φορές. Βλέπουμε τις αντιδράσεις του κόσμου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και διαβάζουμε ουσιαστικά τις αληθινές δημοσκοπήσεις που μας δίνει ο κόσμος. Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο γενικά, πώς βλέπετε το κλίμα? Ο κόσμος νομίζω ότι καταλαβαίνει ποιο είναι το έντιμο, ποιο είναι το ειλικρινές, ποιο είναι το καθαρό και νομίζω ότι μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος θα διώξει το παλιό και θα φέρει την ελπίδα του αύριο. Νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι θετικά, όχι για το κόμμα και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την πατρίδα. Έχουμε μία ελπίδα σήμερα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνοντας την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, καλεί όλους τους συντρόφους, φίλους, πολίτες της Ξάνθης να παρευρεθούν στην εκδήλωση.